Χριστό συνεστάβρωμε. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε να μη Χριστός. Την σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου, έχουμε την απόδοση της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας έχει τα προεόρτια της υψώσεως και τα μεθαίωτα. Η Κυριακή, η πρώτη υψώσεως, είναι αφιερωμένη στην ύψωση. Και η Κυριακή, η μετά την ύψωση, ομοίως είναι αφιερωμένη στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Επιμένει τόσο η Εκκλησία να παρουσιάσει τον Τίμιο Σταυρόν, διότι γνωρίζει πολύ καλά, κατανοούσα το Ευαγγέλιο, ότι ο θεμέλιος του Ευαγγελίου και συνεπώς της σωτηρίας είναι ο Σταυρός. Είναι το πάθος του Χριστού, δια του οποίου πάθους ήλθε η Ανάσταση. Αλλά αυτή η ζωή, η ζωή του πιστού, είναι ζωή εσταυρωμένη. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή του: Χριστό συνεσταύρωμε. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Είναι πραγματικά η θέση σε αυτή εκείνη η οποία ξενίζει εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Νομίζουν πως το Ευαγγέλιο είναι ένας τρόπος να γίνω ένας καλός άνθρωπος, για να μπορέσω να έχω τη χαρά και την ειρήνη. Δεν κατενόησαν ότι το Ευαγγέλιο είναι μία εσταυρωμένη προσωπικότης, ότι ο πιστός τότε μόνο θα κατανοήσει το Ευαγγέλιο και τότε μόνο θα το οικειωθεί όταν σταυρωθεί. Και δεν θα σταυρωθεί όπως εκείνος θέλει, αλλά θα σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς, όπως ο Χριστός εσταυρώθη, κατά παρόμοιον τρόπον θα σταυρωθεί και ο πιστός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος: Χριστό συνεσταύρωμε. Έχω συσταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, όχι κατά άλλων τρόπων, αλλά κατά τον τρόπο του Χριστού. Και οι ληστέες σταυρώθησαν εκατέρωθεν του Χριστού, αλλά δεν εσταυρώθησαν όπως ο Χριστός. Και δεν εννοώ με αυτό αν ήταν και τα ξύλα τα δικά του σταυροί, αν ήταν του αυτού μεγέθους τα καρφιά. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εννοώ τι είναι εκείνο που ανέβασε τον Χριστόν εις τον Σταυρόν και τι είναι εκείνο που ανέβασε τους ληστάς εις τους σταυρούς των. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, η ζωή του πιστού πρέπει να είναι σταυρωμένη, να συσταυρούτε με τη ζωή του Χριστού. Όταν λέγει ο Απόστολος Χριστό συνεσταύρωμε, εννοεί ως προς το κείμενο το οποίο, την επιστολή την οποία, στην οποία αναλύει ένα μεγάλο θέμα, το θέμα του νόμου, ότι δεν είναι δυνατόν να δικαιωθώ από την τήρηση του νόμου, γιατί κανείς δεν είναι τηρητής του παλαιού νόμου. Θα λέγαμε ως προς το σημείο αυτό, ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει Χριστό συνεσταύρωμε, το πρώτο σημείο που εννοεί και το κύριο είναι το βάπτισμα. Γνωρίζετε, αγαπητοί μου, ότι το βάπτισμα αποτελεί την πύλην της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία. Δύο είναι τα μυστήρια εκείνα τα θεμελιώδη. Είναι το βάπτισμα με το οποίο εισερχόμεθα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, και η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, με το οποίο τρεφόμεθα. Συνεπώς μπαίνω και τρέφομαι. Μπαίνω θα πει βαπτίζομαι, τρέφομαι θα πει κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την τριπλή κατάδυση και ανάδυση, διότι το νερό του βαπτίσματος είναι το σύμβολο του τάφου, του σταυρού και του τάφου. Και συνθαπτόμεθα, το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εβαπτίστησαν εις τον θάνατον του Χριστού εβαπτίστησαν. Και είναι το σύμβολο
όχι πραγματικό της, σύμβολον. Ο Χριστός πραγματικά απέθανε. Εγώ δεν πεθαίνω βιολογικά όπως ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, αλλά πεθαίνω κατ' άλλων τρόπων, συμβολικά, μέσα στο νερό, με την κατάδυσή μου μέσα στο νερό, δια να εξομοιωθώ αφενός με τον θάνατον του Χριστού, αφετέρου δε με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή δε η εξομοίωση θα γίνει πραγματικό της με τη σταυρική ζωή που θα ζήσω μετά το βάπτισμα. Τότε ακριβώς παίρνει νόημα το βάπτισμα. Συνεπώς, το πρώτο σημείο όταν ο Απόστολος λέγει «Χριστό, συνεσταύρωμαι», εννοεί το βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι το μετά το βάπτισμα, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Να κόψω το δικό μου το θέλημα. Τι είπε ο Χριστός? «Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο». Και ποιο είναι το ποτήριον? Είναι ο Σταυρός, η σταυρική του προσφορά. «Ή δυνατόν παρελθέτω», αν είναι δυνατόν να μη σταυρωθώ, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις, γεννηθεί το θέλημά σου. Βλέπετε ότι υποτάσσει ο Χριστός στον Πατέρα, ο Ιησούς, ή στον Πατέρα το ίδιο θέλημα. Συνεπώς, όταν βάζει ο Απόστολος το «συσταυρούμε», εκείνο το «συν» φανερώνει ό,τι στο Χριστό και σε μένα. Δηλαδή, εκοπή του θελήματος του Ιησού, εκοπή του θελήματος και του ειδικού μου. Όχι εκείνο το οποίο θέλω εγώ, αλλά εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Το δεύτερο λοιπόν σημείο είναι το κόψιμο του θελήματός μου. Είναι οδυνηρόν, αγαπητοί. Είναι πολύ οδυνηρόν. Βλέπετε από το σύμβολο του βαπτίσματος, περνώ στην πραγματικότητα της του Σταυρού. Και αυτή η πραγματικότητα του Σταυρού είναι οδυνηρά. Να κόψω το θέλημά μου. Όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό που θέλει ο Θεός. Είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν μου αρέσει. Το θέλει ο Θεός. Θα το κάνω. Θα πεθάνω. Να πεθάνω. Να πεθάνω. Γι' αυτό είδατε τι λέει ο Κύριος στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτό το οξύμορον, το περίεργο. Εκείνος που θα απολέσει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει. Μα Κύριε, πώς θα τη βρω εάν θα την απολέσω? Δεν είναι οξύμορον. Δεν είναι. Γιατί? Θα απολέσω το ίδιο θέλημα και την βιολογική ζωή. Για να βρω τι? Να βρω την πνευματική ζωή. Δηλαδή κάποτε όταν λέγω να απολέσω και την βιολογική ζωή, εννοώ αυτό που ακριβώς συνέβη στον Χριστό επί του Σταυρού. Αυτό που επανέλαβαν οι μάρτυρες. Αυτό που επανέλαβαν οι ασκητές. Να πεθάνω ακόμα. Να χάσω και αυτή την βιολογική ζωή μου. Αδιανόητα βέβαια αυτά για την εποχή μας. Αλλά αυτό, αγαπητοί μου, είναι το Ευαγγέλιο. Και τότε, τότε θα βρω την πνευματική ζωή. Τρίτον, όταν ο Απόστολος λέγει «Χριστός είναι, σταύρωμαι», εννοεί και κάτι ακόμα. Να συσταυρωθώ ως προς τον κόσμο. Ο Χριστός δεν συσχηματίστηκε, ο Ιησούς δεν συσχηματίστηκε με τον κόσμο. Όταν βρίσκεται ενώπιον αρχόντων, δεν απολογείται όπως θα απελογείται ένας κατηγορούμενος. Δεν κινείται να ελευθερωθεί. Δεν κινείται να κάνει εκείνο το οποίο θα τον έκανε, τέλος πάντων, να ζήσει άνετα. Μερικούς ελιγμούς, μερικές πολιτικές καταστάσεις. Να μπορέσει δηλαδή να κινείται ελισσόμενος, έστω να έλεγε σπουδαία πράγματα, αλλά μα βλέπει ότι αντιτίθενται εκείνα που λέγει εις το ακροατήριό του και εις τους άρχοντας του λαού, να κάνει μερικούς ελιγμούς για να μπορέσει να επιβιώσει. Τέτοια πράγματα είναι άγνωστα εις τον ίσο. Τελείως άγνωστα. Δεν έρχεται να προσαρμοστεί με τον κόσμο. Θα το πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος αυτό. Που συσταυρούνται πράγματι, δεν είναι έκφραση σε αυτό.
δεν θέλω να αρέσω εις τον κόσμο, δεν θέλω να αρέσω εις τους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω εις τους ανθρώπους, δεν θα ήρεσα εις τον Χριστό. Δηλαδή η ανθρωπαρέσκεια. Δεν έχω ανθρωπαρέσκεια, λέγει ο Απόστολος. Αν υποκύπτω, αν υπομένω, αν είμαι ποιηκής, είναι για να σωθεί ο κόσμος, όχι για να αρέσω εις τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εκείνος που σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό θα πει σταυρώνεται και ως προς τον κόσμο. Δηλαδή σταυρώνει την ανθρωπαρέσκεια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ δύσκολο και αυτό, αγαπητοί. Πολύ δύσκολο. Έχετε δει σε βιβλία, κυρίως ασκητικά, που υπάρχει ένας μοναχός, καλόγυρος, μοναχός, σταυρωμένος επάνω σε ένα σταυρό? Το έχετε δει αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει αυτά που λέμε τώρα. Σημαίνει ότι αυτός σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή αυτά που σας ανέλησα. Αλλά δεν είναι για τον μοναχό μόνο. Εις τον μοναχό κατεξοχήν, με την έννοια ότι ήδη βλέπει το Ευαγγέλιο με ορθάνυχτα μάτια και αφιερώνει τον εαυτό του ζώντας μια πιο ψηλότερη, ειδικότερη ζωή. Μην νομίσετε όμως ότι υπάρχει άλλος τρόπος ζωής εκείνων οι οποίοι είναι μέσα στον κόσμο. Είμαστε στον κόσμο, αλλά είμαστε έξω από τον κόσμο. Και είμαστε έξω από τον κόσμο με τον τρόπο που καλούμεθα να ζήσουμε. Είναι για τον κάθε πιστό. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει Χριστό συνεστάβρωμε, δεν εννοεί τους μοναχούς πίσω από αυτόν, εννοεί τον πάντα πιστόν. Και όταν ο Κύριος λέγει όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει τον σταυρό του και να έρθει από πίσω μου απαρνούμενος τον εαυτόν του, αυτό δεν το λέγει εις μίαν τάξην ανθρώπων που πρόκειται να αφιερωθεί στο Θεό, αλλά αυτό το λέγει προς πάντα πιστόν. Και συνεπώς αφού το λέγει προς πάντα βεβαπτισμένων πιστών και κοινωνούντα των αχράντων μυστηρίων, σημαίνει το Ευαγγέλιο είναι για όλους το αυτό. Αλλά αυτά ως προς την σταύρωση, διότι όταν λέμε σταυρώνουμε σημαίνει ότι είμαι καρφωμένος και συνεπώς δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Τι έλεγαν εκείνοι που τον σταύρωσαν? Τι έλεγαν χερεκάκος εις τον Χριστόν? Διότι όταν κάποτε μπορούσαν να πάρουν πέτρες εναντίον του, τους ξέφευγε από τα χέρια. Όταν στη Ναζαρέτ τον έπιασαν για να τον γκρεμνήσουν τον Κύριο κάτω από τον γκρεμό εκεί του χωριού των, ξέφυγε από τα χέρια τους θαυματουργικά. Στον ναό του Σολομόντος πήραν πέτρα να τον λιθοβολήσουν και ξέφυγε από τα χέρια τους. Κάθε φορά που τους ξέφευγε από τα χέρια ή εκρύπτετο, σαφώς μας το λέγει αυτό η Αγία Γραφή, θα έλεγαν «Αχ, χάσαμε την ευκαιρία». Τώρα που είναι καρφωμένος επάνω στον σταυρό, τώρα πώς να φύγει? Και τι του λέγουν? «Χερεκάκος», του λέγουν. «Τώρα κατέβα από το σταυρό αν μπορείς. Αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Τώρα που σε καρφώσαμε, πού να κατεβείς?» Σημαίνει, αγαπητοί, καρφώνομαι, δεν μπορώ να φύγω. Δηλαδή ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να φύγω ως προς να αναχωρήσω και να πάω στη χώρα του ιδίου μου θελήματος. Να αναχωρήσω και να πάω εις την χώρα που λέγεται κόσμος. Είμαι καρφωμένος. Ο αληθινά καρφωμένος δεν μπορεί να φύγει και μένει εκεί καρφωμένος ο κάθε πιστός. Όταν σου πει ο άλλος πάμε να χορέψουμε και πάμε να γλεντήσουμε τη ζωή μας, λυπούμε πάρα πολύ, δεν μπορώ. Γιατί? Είμαι καρφωμένος. Είμαι σταυρωμένος. Πώς να φύγω? Μου λένε και μου λέτε έλα. Δεν μπορώ, είμαι καρφωμένος. Ω, έτσι αν βλέπαμε τα πράγματα,
δεν θα ξαναγυρνούσαμε στην αμαρτία για να ξαναφάμε τα ξερατιά της αμαρτίας, αλλά θα μέναμε σταθεροί και ποτέ δεν θα προσβάλαμε ούτε το βάπτισμά μας ούτε τη μετανοιά μας. Αλλά υπάρχει και η θετική όψη. Συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει: ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εγώ δεν ζω, ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή είναι η θετική όψη. Προηγουμένως παρουσίασε τον εαυτό του συσταυρούμενον και συνεπώς συνεκρούμενον με τον Χριστό. Τώρα όμως είναι η άλλη όψη. Μην νομιστεί ότι κανείς πράγματι χάνεται. Εκείνος λέγει που θα απολέσει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει. Ξαναγυρίζω στον λόγο αυτόν του Χριστού για να σας δείξω ότι τότε έχει την πραγματική ζωή. Οπότε, σημαίνει, τώρα εγώ το δικό μου το θέλημα το ξεπούλησα. Τώρα υπάρχει το θέλημα του Χριστού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Υπάρχει το θέλημα του Χριστού. Ζω για το Χριστό. Ζω όπως θέλει ο Χριστός. Ό,τι λέγω και ό,τι κάνω δεν είναι παρά αυτό που λέγει και θέλει ο Χριστός. Δεν είμαι ανδρίκελον, δεν έχασα την προσωπικότητά μου, δεν πήκε ένα άλλο εγώ για να με κυβερνά, όπως ακριβώς είναι ένας δαιμονισμένος άνθρωπος που τον κυβερνά το δαιμόνιο και εχμαλωτίζεται το ίδιο του εγώ. Όχι. Εδώ αποδέχομαι πλήρως τον Χριστό, τον καλό, τον θέλω και του λέγω: Λάλη Κύριε, και ό,τι μου πεις θα το λέγω και ό,τι θέλεις θα το κάνω, μέσα σε μία απέραντη ελευθερία. Τόσο μεγάλη ελευθερία, τόσο ασύλληπτη ελευθερία, ώστε εγώ προηγουμένως, εγώ, ο συγκεκριμένος εγώ που κοινώνησα προηγουμένως και πήρα τον Χριστόν, με την ελαχίστη αμαρτία φεύγει ο Χριστός και με αφήνει. Γι' αυτό το μεν βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται εάν γίνω αιρετικός ομιγέννητο, αλλά η Θεία Κοινωνία επαναλαμβάνεται. Και γιατί επαναλαμβάνεται? Κάθε μέρα δίνεται να επαναληφθεί, άπαξ της ημέρας, κάθε μέρα. Γιατί η ελαχίστη μου αμαρτία διώχνει τον Χριστό. Βλέπετε πόσο ελεύθερα κινούμε και πόσο ελεύθερα κινείται ο Χριστός, που σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος να αμαρτήσεις, αλλά εγώ θα φύγω. Εδώ είναι το σπουδαίο. Μία ανίποτη, αφάνταστη ελευθερία. Έτσι, όταν λέγω ότι κινείται το θέλημα του Θεού μέσα μου, σημαίνει ότι δεν είμαι σκλαβωμένος. Είμαι ελευθερωμένος άνθρωπος. Αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», εννοεί και κάτι άλλο, ένα δεύτερο σημείο. Είναι ότι υπάρχει κοινωνία Χριστού και εμού. Τι μεγάλο κι αυτό. Κοινωνία, συντροφιά. Όχι συντροφιά όπως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που σας βλέπω και με βλέπετε. Υπάρχει μια απόσταση. Έχουμε μια συντροφιά, έχουμε μια κοινωνία. Δεν είναι αυτή η κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που εκμηδενίζει πάσαν απόσταση. Δηλαδή ένωση. Δηλαδή γίνομαι το σώμα μου σώμα Χριστού και το αίμα μου αίμα Χριστού, σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος: σταυρώθηκα με τον Χριστό, ζω όμως τον Χριστό. Και θα πει ακόμη και κάτι άλλο: ο δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Εκείνο που ζω τώρα εν σαρκή, δηλαδή τη βιολογική μου ζωή, πώς δηλαδή τρώγω, πίνω, κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, κουράζομαι, αυτή είναι η βιολογική ζωή. Αυτή τη ζωή τη σαρκική που τη ζει ο κάθε άνθρωπος, την έχω ξεπεράσει. Έχω μπει στην περιοχή της πνευματικής ζωής και την έχω ξεπεράσει με έναν τρόπο.
που λέγεται πίστης. Και ζω μέσα ακριβώς εις την ζωή του Χριστού δια της πίστεως. Και ζω τον Χριστόν που με αγάπησε και που παρέδωκε τον εαυτό μου για μένα. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και μας καλεί να συσταυρωθούμε και εμείς. Μας καλεί να ζήσουμε και εμείς το μυστήριο του Σταυρού. Και όταν έτσι ζήσουμε, τότε η ζωή μας είναι ουρανία, είναι πνευματική. Δεν διέπεται πια ούτε από κοσμικούς νόμους και παραγγέλματα, ούτε από βιολογικές καταστάσεις, αλλά διέπεται από αυτή τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο άνθρωπος από την παρούσα ζωή μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού, γεύεται της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας, το μυστήριο του Σταυρού. Αυτό είναι που μας καλεί να το δοκιμάσουμε.